Κύριε Βατικιώτη, καλό απόγευμα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα κύριε Κουνιάκη, μια χαρά. Όσο μπορούμε να είμαστε καλά. Πραγματικά πρέπει να σας πω ότι διαβάζομαι, και δεν είναι κολακία γιατί μπορώ να το έχω ξαναπεί, διαβάζομαι εξαιρετικό ενδιαφέρον τις αναλύσεις σας όσον αφορά τα πεπραγμένα στην πολιτική σκηνή, και χαίρομαι που ανοίγουμε ένα κύκλο συζήτησης, γιατί μερικές φορές η είδηση παρουσιάζεται όπως πρέπει να παρουσιαστεί ως από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, αλλά χρειαζόμαστε και μια δεύτερη ανάγνωση. Διάβασα με εξαιρετικό ενδιαφέρον στο blog σας, στο leonidasvatikiotis.wordpress.com, λέτε ότι εξ αποστάσεως νομοθετεί η Τρόικα και ότι έρχονται αντιλαϊκά μέτρα, ότι η κυβέρνηση θα ψηφίσει πολλά ακόμα αντιλαϊκά μέτρα σε μια μακρά λίστα, 19 προαπαιτούμενα έστειλε η Τρόικα στην κυβέρνηση. Από την άλλη σήμερα, ο κύριος Βενιζέλος είπε, δήλωσε κατηγορηματικά ότι ο ελληνικός λαός δεν θα πληρώσει άλλα δυσβάσταχτα μέτρα. Πού είναι η αλήθεια, κύριε Βατικιώτη? Δυστυχώς θα πρέπει να περάσουν αρκετές μέρες για να ανακαλύψουμε πού ακριβώς είναι η αλήθεια. Μέχρι στιγμής όμως τι έχουμε στα χέρια μας ως δεδομένα? Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Σαμαράς επιδίδονται σε λεονταρισμούς. Και άλλες φορές στο παρελθόν, πριν αποδεχθούν χωρίς τον παραμικρό αστερίσκο τις απαιτήσεις της Τρόικας, είχαν εμφανιστεί ενώπιον του ελληνικού λαού με υποσχέσεις ότι δεν πρόκειται να εντώσουν, ότι θα επιμείνουν στη γραμμή τους μέχρι τέλους και ότι δεν πρόκειται να ψηφίσουν νέα αντιλαϊκά μέτρα. Το έχουν ξαναπαίξει, θέλω να πω, αυτό το θέατρο. Mm-hmm. Και ξέρουμε πως κάθε φορά εμφανίζονταν ως να ευρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο και έστρεφαν όλον αυτόν τον εκβιασμό, όλη αυτή την πίεση στον ελληνικό λαό, λέγοντας ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς προβάλαμε την αντίσταση την οποία μπορούσαμε και μας επέτρεπαν οι συνθήκες, αλλά τώρα δυστυχώς πρέπει να τα ψηφίσετε τα μέτρα αυτά, και μας έλεγαν επανειλημμένες φορές επιλέξτε ή νέο μνημόνιο ή χρεοκοπία. Ναι. Δεν αποκλείεται δηλαδή καθόλου την επόμενη εβδομάδα, αφού θα έχει δώσει αυτή την κακόγουστη, την επαναλαμβανόμενη δραματική, μελοδραματική παράσταση η συγκυβέρνηση Σαμαρά και Βενιζέλου, να εμφανιστούν να δικαιολογούν τα αδικαιολόγητα. Πρέπει ωστόσο να αναγνωρίσουμε ότι η σημερινή συγκυρία έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες φάσεις. Mm-hmm. Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή ξέρουν πως είναι μια κυβέρνηση η οποία όχι μόνο είναι μικρή μειοψηφία στον ελληνικό λαό, αλλά και είναι υποπροθεσμία. Με ένα τέτοιο κλίμα είναι αδύνατον καταρχήν να ψηφίσουν στη Βουλή τα μέτρα τα οποία ζητάει η κυβέρνηση. Θέλω να πω, ακόμα και να ήθελε η κυβέρνηση να φέρει στην ελληνική Βουλή ένα νομοσχέδιο που να συμπεριλαμβάνει τα 19 αυτά μέτρα που ζητάει η Τρόικα. Ναι. Και είναι πολύ περισσότερα. Πριν ξεκινήσει η διαπραγμάτευση, είχαμε ακούσει μέχρι και για 1000 μέτρα, τα οποία ήταν ό,τι είχαν περισσέψει από τα μνημόνια όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν αποκλείεται λοιπόν, ακόμα και αν φέρει στη Βουλή αυτό το σχέδιο νόμου, να μην ψηφιστεί. Για τον πολύ απλό λόγο ότι οι βουλευτές της συγκυβέρνησης, ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, να μην θελήσουν να σηκώσουν στους ώμους τους νέα αντιλαϊκά μέτρα. Δηλαδή, και εδώ ας θυμηθούμε κιόλας και τα πρόσφατα τεχνάσματα τα οποία χρησιμοποίησε η κυβέρνηση για να περάσει αντιλαϊκά μέτρα. Για παράδειγμα, το καλοκαίρι πέρασε από το θερινό τμήμα της Βουλής το ξεπούλημα, τη διάλυση, την καταστροφή της ΔΕΗ. Άλλαξε τους βουλευτές έτσι ώστε να μην προέρχονται από περιοχές που έχουν συμφέροντα, μάλλον εκεί στις ΔΕΗ και περιοχές που υπάρχουν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχουν στερέψει και αυτές οι δυνατότητες της κυβέρνησης για να περάσει τέτοια αντιλαϊκά μέτρα. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να μας ανησυχεί, ανάμεσα δηλαδή σε αυτή τη διελκυστίδα, αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι πως είναι μια κυβέρνηση αδίστακτη, η οποία επανειλημμένες φορές στο παρελθόν έχει φανεί απίστευτα ασυνεπής απέναντι στις δεσμεύσεις της. Μάλλον, όσο ασυνεπής έχει φανεί απέναντι στις δεσμεύσεις της στον ελληνικό λαό, τόσο δουλική, τόσο υποτελής και επιθύμια έχει εμφανιστεί απέναντι στην Τρόικα,
στο δούνο του και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Κουνιάκη. Κύριε Βατακιώτη, να βάλω μια ανώτελεια πάνω σε αυτό, γιατί πραγματικά και ο κύριος Κούλογλου που είχαμε χθες είπε συγκεκριμένα αυτό, αυτή την συσσαγωγικά πολιτική κοροϊδία. Από την άλλη, τα κουκιά είναι μετρημένα. Ωστόσο, στο πολιτικό σκηνικό τις τελευταίες μέρες γίνεται για πρώτη φορά, μπαίνει η συζήτηση μεταξύ αν θα συναντηθεί ο Τσίπρας με τον Σαμαρά. Επίσης, κάποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές, μετά τον κύριο Αϊδόνη, νομίζω, και ο κύριος Μελάς από τους ΑΝΕΛ, είπε ότι θα αποτελέσει παράγοντα σταθερότητας. Και εμείς τώρα εδώ είμαστε διχασμένοι. Διότι από τη μία θεωρώ ότι αν καταφέρει η συγκυβέρνηση να περάσει το εμπόδιο της εκλογής, μάλλον του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα έχει ένα άλοθη για να τα περάσει όλα αυτά τα μέτρα. Από την άλλη, έχει μεταφέρει ο κύριος Σαμαράς την πίεση αυτή, το ότι δεν μπορεί να τα περνάει στη Μέρκελ. Γνωρίζουν, για παράδειγμα, αυτή που απολογεί το κύριο Σαμαράς ότι πλέον δεν έχει την άνεση να τα περνάει όλα αυτά τα πράγματα και ότι μπορεί και ο κίνδυνος μιας κοινωνικής έκρηξης να ελοχεύει. Επί αυτού πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς και ξεκάθαροι. Ναι, είναι η απάντηση. Η Μέρκελ ξέρει πάρα πολύ καλά και φυσικά δεν περιμένει το Σαμαρά να της το μεταφέρει, ούτε το Βενιζέλο. Έχουν τους διάβλους εντός της Ελλάδας για να μαθαίνουν πάρα πολύ καλά το πολιτικό κλίμα κάθε εποχή που βρίσκεται. Mm-hmm. Ας έρθουμε όμως και λίγο στη θέση της Μέρκελ. Η Μέρκελ το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να αποπληρωθεί το δημόσιο χρέος, να προχωρήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις και να μπορέσουν οι γερμανικές επιχειρήσεις να βάλουν στο τσεπάκι τους τα ελληνικά φιλέτα κτλ. Εάν αυτή τη στιγμή υποχωρήσει απέναντι στον Σαμαρά, τότε το μήνυμα που θα έχει εκλάβει ο ελληνικός λαός θα είναι ότι χαλαρώσαμε. Είναι εύκολο να πιέσουμε τους Γερμανούς και είναι εύκολο να διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε τα δικά μας τα δίκαια. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, η γερμανική κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποχωρήσει. Για να είμαστε όμως πιο ακριβείς, υπάρχει ένας άλλος λόγος, πολύ πιο σημαντικός και με στρατηγική σημασία, για τον οποίο δεν πρόκειται να υποχωρήσει η γερμανική κυβέρνηση και συνολικά οι πιστωτές. Είναι επειδή ξέρουν ότι απέναντί τους έχουν μια κυβέρνηση υποτελή και εθελόδουλη. Υποχωρεί κάποιος όταν ξέρει πως απέναντί του θα συναντήσει έναν συνομιλητή που ξέρει να υπερασπίζεται τα δικά του τα δίκαια, που είναι ανυποχώρητος και ξέρει να χτυπάει το χέρι στο τραπέζι. Όταν έχεις απέναντί σου έναν δούλο, όπως είναι ο Σαμαράς, δεν πηγαίνεις να συζητήσεις μαζί του, τον διατάζεις και αυτός εκτελεί. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τη γραμμή την οποία θα ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το συμπέρασμα το οποίο πρέπει να κρατήσουμε από αυτά τα 4 χρόνια μνημονιακής πολιτικής, 4,5 χρόνια, είναι πως κάθε φορά πέρναγε η γραμμή των πιστωτών, γιατί πάρα πολύ απλά στην απέναντι καρέκλα είχαν ανθρώπους οι οποίοι δεν ήθελαν να φτάσουν τη διαπραγμάτευση και την αντιπαράθεση μέχρι τέλους. Για να το πω πιο απλά. Πείτε το λίγο, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί είναι ουσία, νομίζω, για τη διαπραγμάτευση που λέμε. Για να σας ακούω. Ακριβώς. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βγάλει το συμπέρασμα ότι με τη διαπραγμάτευση δεν πρόκειται να εφαρμοστεί η δική του πολιτική, θα φτάσουμε σε ένα σημείο και μετά από λίγους μήνες με μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα είμαστε στο ίδιο σημείο. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει αυτή τη στιγμή να δηλώσει πως είναι διατεθειμένος να εφαρμόσει μονομερείς ενέργειες παρά και ενάντια στη θέληση των πιστωτών. Όσο ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει επίδειξη καλής θέλησης και προσπαθεί να εμφανιστεί ως ένας υπεύθυνος, εντός εισαγωγικών, για τους πιστωτές υπεύθυνος διαπραγματευτής, τόσο στρώνει το έδαφος απέναντι σε μονομερείς ενέργειες. Γιατί προσέξτε, εδώ υπάρχει και ένα σκάνδαλο. Εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ να αποκλείει τις μονομερείς ενέργειες όταν βλέπουμε σταθερά όλη αυτή την περίοδο τους πιστωτές μας να προβαίνουν σε μονομερείς ενέργειες. Αυτό που κάνει η Τρόικα είναι μονομερείς ενέργεια. Η απέτησή της την προηγούμενη εβδομάδα να τροποποιηθεί ο νόμος για τις δόσεις απέναντι στην εφορία ήταν μια μονομερής ενέργεια και πρόκειτο περί του απόλυτου εξευτελισμού του Ελληνικού Κοινοβουλίου και των Ελλήνων βουλευτών. Δεν είναι, καταρχήν, ακόμα και το ίδιο το νομοσχέδιο, μην κοροϊδευόμαστε, είναι μια τρύπα στο νερό. Τώρα, να συζητάμε για το αν οι δόσεις θα γίνουν
70 ή 100 είναι μια αστεία συζήτηση. Ακόμη όμως και αυτή τη συζήτηση την παγίδευσε, την τίναξε στον αέρα η Γερμανία, απαιτώντας από τους Έλληνες βουλευτές να ακυρώσουν ό,τι είχαν ψηφίσει πρώτεκα ημέρου και να ψηφίσουν τη δική της γραμμή. Και μάλιστα δεν έχει οικονομικό θέμα αυτή η αντιπαράθεση. Το ζήτημα αυτής της αντιπαράθεσης ήταν μόνο σε επίπεδο συμβολισμών. Η Τρόικα ήθελε να δείξει ότι για την Ελλάδα δεν αποφασίζει ο κάθε βουλευτής από το ελληνικό κοινοβούλιο. Μάλιστα. Αποφασίζω εγώ. Αυτό ότι ουσιαστικά οι βουλευτές είναι απλά εκτελεστικά όργανα των αποφάσεων. Ακριβώς. Περνάνε ακριβώς. Λοιπόν. Τίθεται θέμα δημοκρατίας, κύριε Βατικιώτη, νομίζω, έτσι δεν είναι? Φυσικά τίθεται θέμα δημοκρατίας και αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει από την εφαρμογή των μνημονίων είναι πως στη μνημονιακή Ελλάδα ο μεγάλος χαμένος δεν ήταν μόνο τα κοινωνικά δικαιώματα, τα συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα ή το ύψος των μισθών. Εξίσου χαμένη ήταν και η δημοκρατία και αυτό φαίνεται από τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, τη βροχή των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και φαίνεται επίσης και από την απαγόρευση στην πράξη του δικαιώματος των συγκεντρώσεων. Φαίνεται ακόμα και από την ασυδοσία με την οποία λειτουργεί η ελληνική αστυνομία. Οι σκηνές που είδαμε πριν από δύο ημέρες με άντρες των ΜΑΤ να κλέβουν μπουκάλια νερού από περίπτερο και να δέρνουν τον περίπτερα όταν πηγαίνει και ζητάει το αντίτιμο, είναι σκηνές που ταιριάζουν μόνο σε δικτατορίες. Είναι αυτές οι σκηνές που ακούγαμε να μας λένε από τη δικτατορία, εννοώ την περίοδο 67-74, ή ακόμα και τα λεγόμενα πέτρινα χρόνια τα μετεμφυλιακά, όταν οι αστιφύλακες στα χωριά έκαναν ό,τι τους ερχόταν και κανένας δεν είχε το θάρρος να τους βάλει στην τάξη. Εκεί έχουμε φτάσει σήμερα. Η σκηνή αυτή με τους άντρες των ΜΑΤ να κλέβουν μπουκάλια νερού και να φέρουν τον περιπτερά είναι σκηνή που δείχνει τον εξευτελισμό της δημοκρατίας στα χρόνια του μνημονίου. Μάλιστα. Κύριε Βατοκιώτη, θέλω λίγο να πάμε στην εναλλακτική. Ο κύριος Μητρόπουλος αναγκάστηκε να μαζέψει μία δήλωσή του χθες στον Βήμα FM. Ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν περάσει πολιτική του σε ένα δύσκολο μπραντεφέρ, γιατί αυτή τη στιγμή είπατε λίγο πριν, μας αντιμετωπίζουν ως δούλους. Δεν έχουμε διαπραγματευτική δυνατότητα. Άρα λοιπόν, πώς μπορούμε μονομερώς να ενεργήσουμε δίχως ένα τίμημα δυνατό, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή μας δανείζουν, έτσι δεν είναι? Είμαστε κάτω από τη δική τους ανάγκη. Ποια είναι η εναλλακτική? Ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του, χωρίς τις απαραίτητες δυνάμεις στην Ευρώπη, μπορεί να πει ότι το καταργώ με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου το μνημόνιο? Να τα πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα. Καταρχήν σε ό,τι αφορά την δήλωση του Αλέξη Μητρόπουλου. Δεν ήταν απλά ατυχής, ήταν ανησυχητική αυτή η δήλωση για τον εξής πολύ απλό λόγο. Εάν σε έναν ραδιοσταθμό ή σε ένα τηλεοπτικό σταθμό δεν υπάρχουν ιδέουσες διαφημίσεις, κανένας μας δεν δικαιούται να πει, κανένας λειτουργός της ενημέρωσης δεν δικαιούται να πει ότι εγώ θα κάνω Thrash TV επειδή ο κόσμος μου δεν με ακούει. Ναι. Το κάθε δημόσιο πρόσωπο, και ειδικά όταν πρόκειται για πολιτικά κόμματα, κρίνονται από το κατά πόσο είναι συνεπής απέναντι στην εντολή που πήραν. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε στο συνέδριό του πως θα προχωρήσει σε διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του ελληνικού δημόσιου χρέους. Mm-hmm. Να έρχεται τώρα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα πρώτη γραμμής και να λέει πως αν δεν πάρω αυτοδυναμία θα εφαρμόσω τα μνημόνια, πρόκειται για βαθιά προσβολή απέναντι στον ελληνικό λαό, γιατί ακόμα και αν ο ΣΥΡΙΖΑ πάρει 15-20-25% δεν θα ψηφιστεί για να εφαρμόσει μνημόνια, θα ψηφιστεί για να ακυρώσει τα μνημόνια. Εάν λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σκοπό να εφαρμόσει τα μνημόνια, ας βγει να πει ότι εγώ δεν πρόκειται να συνεχίσω δεν πρόκειται να πάρω την εντολή, δεν πρόκειται να σχηματίσω κυβέρνηση, γιατί θα είμαι σε θέση να εφαρμόσω τα μνημόνια. Όταν έρχονται στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και μας θέτουν τέτοιους εκβιασμούς, εμένα δηλαδή αυτό το δίλημα αυτοδυναμία ή μνημόνια μου θύμισε το χρεοκοπία, μνημόνιο ή χρεοκοπία. Μάλιστα. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ πριν πάρει τις εκλογές αρχίζει να εκβιάζει τον ελληνικό λαό ότι θα εφαρμόσει μνημόνια άμα δεν του δώσει αυτοδυναμία.
Επί της ουσίας, φυσικά, το ερώτημα το οποίο θέσατε παραμένει. Ναι. Με ποιο τρόπο, ότι αυτή τη στιγμή, όπως ακριβώς το είπατε, οι δανειστές μας έχουν δανείσει λεφτά. Ναι. Εδώ πρέπει να παραμείνουμε λίγο παραπάνω. Οι δανειστές μας έχουν δανείσει λεφτά. Το μεγάλο ερώτημα το οποίο πρέπει να το ξεδιπλώσουμε είναι πού πήγαν αυτά τα χρήματα. Σωστό. Αυτά τα χρήματα πήγαν κατά βάση στις γαλλογερμανικές τράπεζες. Mm-hmm. Σας θυμίζω ότι 31 Δεκάτου του 2009 οι γερμανογαλλικές τράπεζες είχαν εκτεθεί σε ελληνικά ομόλογα γύρω στα 130 δισεκατομμύρια ευρώ. Εκείνη την εποχή φαινόταν ως η πιο προφανής λύση το κούρεμα των ομολόγων. Mm. Όποιος το έθετε ήταν σχεδόν προδότης, ξεφτύλιζε την Ελλάδα. Αυτό μας έλεγε τότε ο Παπακοσταντίνου και ο Παπαντρέου. Mm. Αξιοποίησαν τα πρώτα χρήματα του μνημονίου, τα 109 δις της πρώτης δανειακής σύμβασης, με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ξεφορτώθηκαν οι γαλλογερμανικές τράπεζες στα ελληνικά ομόλογα, στα ασφαλιστικά μας ταμεία και στις ελληνικές τράπεζες, και μόλις έγινε η μπίζνα, τότε είπαν, ξέρετε, τώρα πρέπει να γίνει κούρεμα. Και ουσιαστικά κουρεύτηκαν αυτά που ήρθαν στις δικά μας χέρια. Ακριβώς, κουρεύτηκε ότι είχε ξεμείνει ο Μουτζούρης, ξέρετε τι γνωρίζει. Λοιπόν, άρα, η ελληνική κυβέρνηση έχει στα χέρια της ακράδαντα επιχειρήματα για να βγει και να πει, να τεκμηριώσει και να πείσει και τον ελληνικό λαό πως όλα αυτά τα χρήματα τα οποία μας δάνεισε η Τρόικα δεν έγιναν νοσοκομεία, δεν έγιναν σχολεία, δεν έγιναν παχυλές συντάξεις στους εργαζομένους στην Ελλάδα και στους συνταξιούχους. Ήταν χρήματα τα οποία εκμεταλλεύτηκαν οι δανειστές μας. Αυτά τα υπάρχουν πλήθος επιχειρήματα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει. Κύριε Βατικιώτη, θα σας διακόψω λίγο τη σκέψη και ζητώ συγγνώμη. Θέλω λίγο, επειδή έχει ενδιαφέρον, για να μην σας διακόψω αργότερα, να μου δώσετε 50 δεύτερα να παίξουμε μια χορηγία ώρας. Είμαστε ιδιωτικός σταθμός, καταλαβαίνετε. Ζούμε από τις διαφημίσεις στην περιφέρεια εδώ και αμέσως μετά να πείτε την πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη. Σας ζητώ συγγνώμη, σας διακόπτω. Απόλυτα κατανοητό. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μείναμε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, σε αυτό το οποίο λέτε στα κράνταχτα επιχειρήματα που έχει η κυβέρνηση για να πείσει για το πού πήγαν τα χρήματα. Βατικιώτη, εδώ πέρα τίθεται και ένα θέμα πολιτικής ηθικής και σκανδάλων και μίζες που μπορεί να έχουν δοθεί και διαπλοκής, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, και εδώ ξέρετε η πιο μεγάλη αντίθεση, κύριε Κουνιάκη, είναι η εξής. Όταν βλέπουμε το, ακόμα και τώρα, το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία να επιδίδονται σε σκυλοκαυγάδες, γιατί σκυλοκαυγά κάνουνε και ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και ο εκπρόσωπος της δεξιάς, όταν ο ένας καμαρώνει για τα παντελόνια του και ο άλλος χειδεολογεί. Και εγώ θα ήθελα αυτή η επιθετικότητα που εκφράζουν απέναντί τους όταν μαζί ψηφίζουν τα μνημόνια να την εξέφραζαν όχι σαν κοκοράκια, απέναντι στους πιστωτές. Να έβγαιναν δηλαδή και να μας έλεγαν από τα χρήματα που έχει πάρει, που έχουν έρθει μέχρι στιγμή στην Ελλάδα, πόσα έχουν πάει σε τράπεζες και σε πιστωτές μέσω της ανακύκλωσης των δανείων και πώς έχουν πάει στον κρατικό προϋπολογισμό. Μέχρι στιγμής η μοναδική αξιόπιστη έρευνα που υπάρχει έγινε τον Αύγουστο του 2013, που έδειξε μέχρι τότε πως το 77% από τα χρήματα της Τρόικας είχαν επιστρέψει στην Τρόικα ή στις ελληνικές τράπεζες. Δηλαδή μόνο το 23% των χρημάτων είχε πάει για να καλύψει χρηματοδοτικές ανάγκες του ελληνικού προϋπολογισμού. Και ξέρουμε φυσικά ότι ο ελληνικός προϋπολογισμός κατά βάση έχει συρρυκνωθεί. Η ελληνική οικονομία έχει διαλυθεί αυτή την τετραετία που εφαρμόζει τη μνημονιακή πολιτική. Επομένως και το 23% που επέστρεψε πάλι στον κρατικό, που πήγε στον κρατικό προϋπολογισμό, δεν είναι αυτά τα χρήματα τα οποία μας έσωσαν. Εάν δεν είχε εφαρμόσει η Ελλάδα την καταστροφική πολιτική λιτότητας που απέτησαν Δούνου-Τού και Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσαμε πολύ πιο εύκολα και λιγότερο δυνηρά, είναι το σημαντικότερο, να είχαμε βρει τα απαραίτητα ποσά. Κύριε Βατικιώτη, ολοκληρώνοντας και σιγά την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί δεν γίνεται αυτό? Είναι θέμα πολιτικής βούλησης? Είναι θέμα δηλαδή επιλογής? Είναι θέμα επιλογής να εξυπηρετεί η συγκυβέρνηση τη Γερμανία σε συγκεκριμένη δεδομένη στιγμή? Ναι, υπάρχει αυτή η καθαρή η επιλογή να στηρίξουν τη Γερμανία, και αυτό μάλιστα δεν έχει ηθικές ή θρησκευτικές
διαστάσεις, είναι μια επιλογή που ξέρουν ότι εάν πάνε να δυσανασχετήσουν, να διαφοροποιηθούν απέναντι στη Γερμανία, η Γερμανία θα τους ρίξει. Ξέροντας ότι είναι τόσο αδύναμη απέναντι στον ελληνικό λαό, ξέρουν ότι δεν πρόκειται να στηριχθούν από τον ελληνικό λαό για να εφαρμόσουν μια διαφορετική πολιτική. Υπάρχει όμως και ένας άλλος λόγος που είναι πολύ πιο ουσιαστικός. Είναι ότι αυτή τη στιγμή με την πολιτική των μνημονίων και της Τρόικας δεν εξυπηρετείται μόνο η Γερμανία και οι πιστωτές. Κυρίως εξυπηρετείται και η ελληνική οικονομική ελίτ. Ποτέ άλλοτε στο παρελθόν δεν μπόρεσαν να μειώσουν τόσο δραματικά τους μισθούς όσο τους μείωσαν με αφορμή το PSI τον Φεβρουάριο του 2012. Να. Ποτέ άλλοτε δεν είχαν καταφέρει να μειώσουν τους μισθούς. Έχει δηλαδή αυτή τη στιγμή στα χέρια της η ελληνική οικονομική ελίτ ένα υπερόπλο. Έχει αποδειχθεί ότι τελικά η κρίση χρέους είναι ένα υπερόπλο για να μπορεί να εξουδετερώνει, να αδρανοποιεί αντιστάσεις. Θυμάστε ένα στίχο του Γιάννη του Αγγελάκα που λέει ότι η φτώχεια είναι πιο φρόνιμη όταν νομίζει ότι φταίει. Αυτό που έκαναν εξ αρχής ήταν να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι αυτός προκάλεσε την κρίση του δημόσιου χρέους και μετά εμφάνιζαν τα πιο βάρβαρα αντιλαϊκά ταξικά μέτρα ως λύση στην κρίση του δημόσιου χρέους. Και ποια ήταν η λύση η οποία είδαμε? Το ελληνικό δημόσιο χρέος από 115% του ΑΕΠ τον Σεπτέμβριο του 2009 έχει φτάσει στο 175% του ΑΕΠ το 2014. Κατά συνέπεια, το ζητούμενο δεν ήταν η αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. Ζητούμενο από την πρώτη στιγμή ήταν να διαλυθούν οι κοινωνικές κατακτήσεις, να επιστρέψει η Ελλάδα να ανοίξει την πύλη που, μέσω της οποίας θα καταργηθούν οι κοινωνικές κατακτήσεις σε όλη τη Δυτική Ευρώπη. Κύριε Βαρδικιώτη, κλείνοντας, επειδή σας ακούμε εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί φυσικά εδώ πέρα καταλυτική σημασία έχει παίξει και ο τρόπος που λανσάρονται οι ειδήσεις και το manipulation, όπως λένε στα αγγλικά, της κοινή γνώμη. Ακούγοντας ένας μέσος ακροατής ευθυμία αυτά τα οποία λέτε, ουσιαστικά νιώθουμε ότι είμαστε προδομένοι από την πολιτική μας ηγεσία. Γιατί όμως από την άλλη, τουλάχιστον δημοσκοπικά, βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει εκτοξευθεί ή δεν έχουν καταρακωθεί τα ποσοστά της συγκυβέρνησης. Πώς καταφέρνει και σε εισαγωγικά ξεγελά την κοινή γνώμη? Είπε πάλι ο κύριος Κούλουρ χθες για έναν χατζιαβατισμό που έχει η ελληνική κοινωνία μερικές φορές, που νιώθει ότι χαϊθεύοντας την εξουσία ίσως κάποια στιγμή αποσπάσει ένα μερίδιο ή μια βόλεψη, όπως συνέβαινε τα τελευταία χρόνια. Για ποιο λόγο λοιπόν ο κόσμος θεωρεί ας τελειώσουμε πια με το μνημόνιο, λένε κάποιοι ηλικιωμένοι, ας μου κόψει όσο να μου κόψει, αλλά να δούμε την ανάπτυξη, και περιμένουμε την ανάπτυξη, η οποία δεν θα έρθει προφανώς, όπως τα λέτε? Εγώ πιστεύω ότι ειδικά οι άνθρωποι που έχουν δημόσιο λόγο δεν πρέπει ποτέ να βρίζουν την κοινωνία. Καταρχήν ας αναλογιστούμε τι ευθύνες έχουν τα μέσα ενημέρωσης, τι ευθύνες έχει ο συνδικαλισμός, τι ευθύνες έχει η αριστερά, σύμπασα η αριστερά, στο μερίδιο που της αναλογεί, και να μην είμαστε τόσο ελιτιστές να βρίζουμε την κοινωνία για ό,τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Το πρόβλημα σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει, ακόμα και τώρα, δεν έχει το θάρρος να βγει και να πει την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια? Δεν είναι δυνατόν να ανατρέψεις τη λιτότητα, την πολιτική των περικοπών και των απολύσεων όσο είσαι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνώ 100% πως δεν πρόκειται για μια εύκολη επιλογή στρωμένη με ροδοπέταλα. Όποιος υποστηρίζει κάτι τέτοιο είναι βαθιά μεγάλη αστοχία. Πολύ πιο μεγάλη αστοχία όμως είναι, και κοροϊδία μάλλον, υπάρχει και δόλος, να καλλιεργείς την εντύπωση ότι είσαι σε θέση να ανατρέψεις την πολιτική της λιτότητας και την ίδια στιγμή να είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ αξίζει να δούμε το εξής, κύριε Κουνιάκη. Δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ αυτοί που έχουν κρύψει στην Ελλάδα τη συζήτηση για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Είδαμε πριν από 2 εβδομάδες στη Γερμανία να πετάει στα μούτρα του Γάλλου Υπουργού Οικονομικών τον κρατικό προϋπολογισμό της χώρας του και να του λέει ξαναέλα, έχοντας μειώσει το χρέος, το δημοσιονομικό έλλειμμα. Έχουν επιβληθεί κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ευρωπαϊκό εξάμηνο, ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί, και όλα αυτά στο πλαίσιο του δημοσιονομικού συμφώνου που ψηφίστηκε το Μάρτιο του 2012, που είναι αδυνατόν να εφαρμόσει σήμερα μια πολιτική
ακόμα και ανακούφισης του ελληνικού λαού, όχι μόνο δηλαδή μια πολιτική που θα επαναφέρει τους μισθούς και τις συντάξεις εκεί που ήταν επί Καραμαλή. Αυτή η συζήτηση ο ΣΥΡΙΖΑ φοβάται να την ανοίξει, γιατί έχει συμβιβαστεί με την ιδέα ότι δεν μπορεί να αμφισβητήσει τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν καταλαβαίνω ότι με αυτόν τον τρόπο δεν πείθει και την κοινωνία, η οποία διαβάζει, μαθαίνει τι γίνεται στη Γαλλία. Μαθαίνει ότι υπήρξαν το πρόσφατο παρελθόν, ακόμα και φιλότιμες προσπάθειες να υπάρξει διαφοροποίηση από την πολιτική της Μέρκελ, και απέτυχαν παταγωδώς. Όπως απέτυχε παταγωδώς και ο Σαμαράς να εφαρμόσει, να ασκήσει, να υλοποιήσει την πολιτική της επαναδιαπραγμάτευσης, την οποία είχε υποσχεθεί προεκλογικά το 2012. Ναι. Απέτυχε για τον πάρα πολύ απλό λόγο ότι δεν πήγε να εκβιάσει τους Γερμανούς και να απειλήσει ακόμα και με μονομερείς ενέργειες. Και όσο δεν το κάνεις αυτό, οι Γερμανοί βρίσκουν όλο το ελεύθερο και επιβάλλουν με τους μηχανισμούς που έχουν τη δική τους άποψη. Μάλιστα. Πολλοί πέρασαν ήδη μισή ώρα συνομιλούμε και θα ήθελα πολύ περισσότερο, αλλά ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι συγκεκριμένος. Κύριε Βατικιώτη, είναι πολύ χρήσιμη η παρέμβαση. Δεν ξέρω αν έχετε ολοκληρώσει, αν θέλετε κάτι να πείτε στο τέλος. Θέλω να σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία και θα σας ζητάω την γνώμη, γιατί πραγματικά νομίζω ότι αυτή η ανάλυση από μια άλλη πτυχή της επικαιρότητας μας βοηθάει να συνειδητοποιούμε και εμείς μια πραγματικότητα. Μαθαίνουμε από εσάς και από την δική σας διεισδυτικότητα σε εξελίξεις, με βάση βεβαίως την δημοσιογραφική σας εμπειρία και ικανότητα. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Ήταν μεγάλη χαρά που σας φιλοξένησα στον Prisma 95,1. Καλό βράδυ, κύριε Βατικιώτη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας.